βέβαια να μην υπάρχουν τέτοιες μέρες, ούτε όσα χαρακτηριστικές, αλλά ούτε να υπάρχει τέτοια προβλήματα με τις γυναίκες ποτέ. Θεωρώ είναι ότι χειρότερο στην κοινωνία και δεν αρμόζει σε αυτό το επίπεδο που έχουμε διαμορφώσει σήμερα μετά από τόσα χρόνια όλοι μας. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, ενωμένοι, ο Δήμος, εσείς, οι εθελοντές, το Υπουργείο, να προβλέψουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάθε επίπεδο ανθρώπου στην κοινωνία που ζούμε, το πώς θα αντιδράσει. Και γι' αυτό το πράγμα προτείναμε στην κυρία Συριγγέλα, στην Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, επάνω στη Σταυρούπολη είχαμε ένα χωροθυμένο χώρο για εργατικές κατοικίες για 14 σπίτια. Είναι ένας χώρος πάρα πολύ ωραίος, χωροθετημένος, και ζητήσαμε αυτή τη μελέτη η οποία υπάρχει να την αλλάξουμε, να την κάνουμε για σπίτια για κακοποιημένες γυναίκες, διότι είναι ένας χώρος πάρα πολύ καλός περιβαλλοντικά και κοινωνικά η Σταυρούπολη. Έχει και δραστηριότητες σε επίπεδο άλλων δράσεων, αγροτικής καλλιέργειας, πολιτιστικές δραστηριότητες, κοινωνικές δραστηριότητες, να απασχολούνται χωρίς να δέχονται ένα bullying από την υπόλοιπη κοινωνία. Και εμείς και ο Δήμος είμαστε διατεθειμένοι με ένα ειδικό πρόγραμμα που θα γίνει από το Υπουργείο Εργασίας να απασχολούμε αυτές τις γυναίκες, έτσι ώστε η μεταβατική περίοδο που θα χρειαστεί να ξεπεράσουν μαζί με τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία, σε εκείνη την περιοχή, να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο που μπορεί να τύχουν από κάθε, να μην ονομάσω, άντρα που δεν αρμόζει στο χαρακτήρα μου, τη συμπεριφορά του. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γι' αυτό είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ όλους που είστε δίπλα μου. Βεβαίως αυτό ήταν και μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας, επειδή είναι και γυναίκα και είναι σημαντικό αυτό. Και πρέπει να λειτουργούμε έτσι για να πετύχουμε ό,τι καλύτερο στην κοινωνία μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας συγχαίρω και θέλω να ξέρετε, σε αυτή την κοινωνική δραστηριότητα που ξεκινάτε και είστε μπροστά, δεν είστε μόνοι. Είμαστε δίπλα σας, θα τα καταφέρουμε. Αρκεί και η κάθε κεντρική κυβέρνηση να αφουγκράζεται τις προτάσεις των εθελοντών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά με τη διάσταση αυτής της πρότασής μας, την αυτονόητη ανάγκη της κοινωνίας. Για την κάθε κυβέρνηση λέω, αλλά τώρα το λέω τώρα περισσότερο, επειδή είμαι και εγώ Νέα Δημοκρατία, έχω την απέτηση να σκύψουν πολύ περισσότερο σε αυτές τις προτάσεις όλων μας.